Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για τα βαθύτερα αίτια των απίστευτων καθυστερήσεων στην αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων του Αρκαλοχωρίου, απαντούν οι αρμόδιοι φορείς του Ηρακλείου, όπως το τεχνικό επιμελητήριο που είχε εγκαίρως επισημάνει το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η διαδικασία. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλοθη στην πολιτεία στο ότι δεν μπορεί να απεμπλέξει σε μια διαδικασία τους πολίτες που τους βάζει και τους συναδέλφους μηχανικούς στο να καταθέτουν αυτούς τους φακέλους για ένα πράσινο κτίριο, για ένα κίτρινο κτίριο χωρίς ζημιά στο φέροντα οργανισμό. 2,5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό έχουν κατατεθεί 2.500 φάκελοι από τα 18.000 ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές και από αυτούς έχουν εκδοθεί άδειες για μόλις 46 περιπτώσεις. Δυστυχώς το Αρκαλοχώρι από την κυβέρνηση αυτή έχει ξεχαστεί. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι εμείς θα βρισκόμαστε εδώ να σας το υπενθυμίζουμε. Θα προσλάβετε επιτέλους μηχανικούς στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Να θυμίσω ότι το 99 στο σεισμό της Αθήνας που είχαμε αντίστοιχους φακέλους προσλήφθησαν 300 μηχανικοί. Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία ΤΑΕΦ βρίσκονται 17 μηχανικοί μόνο. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη, αποδίδει το αλαλούμ που επικρατεί αποκλειστικά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Με τις ελλείψεις στους φακέλους υπάρχει ζήτημα με θέματα που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηρίων, τις ανοιχτές κληρονομικές υποθέσεις με σημαντικό μέρος του πληθυσμού όπου επηρεάζει τους φακέλους που κατατίθενται. Όταν οι φάκελοι επισκευής υποβάλλονται ορθά, οι σχετικές άδειες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Ο κύριος Τριαντόπουλος υπεραμείνθηκε των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τη σεισμόπληκτη περιοχή, επαναλαμβάνοντας τις βασικές αρχές του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης ύψους περίπου 300 εκατομμύριων ευρώ για επιχειρήσεις στην τοπική οικονομία, τις υποδομές και τα κτίρια. Ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης αναγνώρισε τα προσκόμματα από τις κληρονομικές εκκρεμότητες, χρησιμοποιώντας μάλιστα προσωπικό παράδειγμα για κτίσμα που ανήκει στην οικογένειά του. Αλλά δεν υπάρχει ντροπή πλέον, δεν υπάρχει εδώς. Αναφέρετε τα 66 εκατομμύρια που δώσατε ως αρρωγή, τα οποία λιμνάζουν στους λογαριασμούς, ακριβώς επειδή δεν έχετε μεριμνήσει να φτιάξετε μια διαδικασία όπως θα έπρεπε να την έχετε φτιάξει για να προχωρούν οι φάκελοι. Το οι άδειες, θα μπορούσαμε μια άδεια μικρής κλίμακας με ένα πλαφόν ενός ποσού που θα ήταν εύλογο για ένα πράσινο κτίριο ή ένα κίτρινο κτίριο χωρίς φέροντα οργανισμό. Την είχαν αποδεχτεί μέσα στο συμβούλιο το οποίο έχει γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν προχώρησε 2 χρόνια μετά. Όπως αναφέρθηκε, έχουν ενημερωθεί 1.164 ιδιοκτήτες ως προς τις ελλείψεις που παρατηρούνται, έτσι ώστε με την κατάθεση των ζητούμενων δικαιολογητικών να προχωρήσει η έκδοση άδειας και στη δική τους περίπτωση. Η μεταρρύθμιση θα δρομολογηθεί. Αυτό όμως, η υλοποίηση δεν έχει καμία σχέση της μεταρρύθμισης με το Αρκαλοχώρι, όπου εκεί σας είπα το μεγάλο ζητούμενο είναι ελλείψεις φακέλους. Αν δεν λυθεί το ιδιοκτησιακό, ποιος είναι αυτός που θέλει να χτίσει το σπίτι, πώς θα καταθέσει φάκελο για να χτίσει το σπίτι.